Καλώς ήρθατε στο Gazi Music Hall. Ποια είναι η επαφή σας με τα συγκεκριμένα αθλήματα? Είναι καλή, είναι... Είναι η επαφή του τηλεθεατή και του θεατή, τίποτα παραπάνω. Γουστάρουμε να τα βλέπουμε, είναι πολύ ωραία. Είναι ένα δυναμικό άθλημα, γενικά μου αρέσουν τα δυναμικά αθλήματα. Είναι θεαματικότατο, έχω πολλούς φίλους που είναι εδώ σήμερα. Οπότε είμαι εδώ με ενδιαφέρον. Μας αρέσει, το υποστηρίζουμε, είμαστε εδώ για άλλη μια φορά. Ο Στέφανος είναι φίλος, κάνει πιστεύω μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις, οργανώσεις. Αθλείστε καθόλου, δηλαδή? Εγώ ήμουν παλιά αθλητής, τώρα ο Σπυρόπουλος δεν ξέρω. Εγώ είμαι στο μυαλό, αλλά εντάξει. Είναι πρωταθλητή mind. Εγκεφαλικά. Ναι. Σας αρέσει να βλέπετε ή σκέφτεστε καμιά φορά να ανέβετε πάνω στο ring, να ξεδώσετε? Λες να το σκεφτώ, Γρηγόρη? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά μπορεί σήμερα μετά από αυτό να το πάρω απόφαση. Ο καθένας στον τομέα του. Θα μείνω στη μουσική, δεν θα αλλάξω στρατόπεδο. Νομίζω είναι καλύτερα εκεί για μένα. Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα. Παρακολουθώ τον Στέφανο από κοντά τώρα που έχει μια ιδιαίτερη επαφή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Έχει και εκπομπή εδώ και λίγο καιρό σχετικά με τις πολεμικές τέχνες. Αλλά έρχομαι μετά από 7-8 battle, νομίζω θα παλέψω κι εγώ σε λίγο. Δεν ακούς, μοναχά διατάζεις. Δεν ακούς, μόνο μιλάς και πάλι όρους βάζεις. Τι τραγούδι σήμερα? Σήμερα ναι, γίνεται σε ένα χώρο πολύ αγαπημένο μου, στις επιχειρήσεις του Ηλία του Μαρασούλη, στις οποίες εργάζομαι και εγώ, θα μπορούσα να λείπω από το event. Μιχάλης Mighty Mike Αρναώτης! Καλησπέρα σε όλους. Ευχάριστη. Λοιπόν, είναι το πρώτο μου χειροκρότημα εδώ στα ελληνικά εδάφη, να το πω έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κωνσταντινίδη για όλα. Βλέπουμε ότι το The Battle είναι μακράν το καλύτερο show. Πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο σε τόσο ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι να πω. 21 Δεκεμβρίου έχω και εγώ τον αγώνα. Λοιπόν, 21 Δεκεμβρίου έχουμε κλείσει την επιστροφή του Μιχάλη Αρναώτη, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Να πυγμαχίσετε για πρώτη φορά 10 γύρους επαγγελματικής πυγμαχίας στα κόκκινα. Ζηλεύεις με την καλή έννοια που σήμερα δεν είσαι πάνω στο ring? Ζηλεύω που δεν παίζω σήμερα. Προτεραιότητα όμως έχει υγεία, οπότε περιμένετε λίγο ακόμα. Ζηλεύω που είναι sold out, σήμερα θα είναι full η αρένα. Ναι, θα μου άρεσε να παίξω σε ένα γεμάτο γήπεδο με Έλληνες. Θα μπω μέσα, ελπίζω οι αθλητές να δώσουν τα καλύτερά τους και να έχουμε καλή βραδιά, να ευχαριστηθούμε. Το StarGR είναι πάντα χορηγός από το πρώτο battle μέχρι και το σημερινό. Και μ' αρέσει που βλέπω και τη διοργάνωση και τον Στέφανο κάθε φορά να γίνεται όλο και καλύτερη διοργάνωση, όλο και καλύτερο Στέφανος από το ένα καλύτερο χώρο στον άλλον και με σπουδαίους αθλητές. Να είναι πάντα καλά και μας προσφέρει μοναδικό θέμα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mr. Perfect, ο Τζανός Τρίλος είναι μαζί μας. Please. Two words, please, for our fans. Excuse me. Thank you for all to be here. Of course. Of course, I'm very happy with the result of my fight with Santino. We saw Nordin. No, we know Nordin is a very strong fighter. By Vasilios Kostetsos. Πολύ wow. Είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε στο The Battle. Δεν παίζω αυτή τη φορά.
Δίπλα στο Στέφανο Κωνσταντινίδη. Κυρία Μαριάννα Καλέργη, παρακαλώ, για ελάτε στο ring. Η κυρία Καλέργη. Έλα. Είναι εδώ η κυρία Καλέργη, δεν θέλει να παρουσιάσει. Εκεντρικότητες διασημοτήτων είναι αυτές. Εγώ θα περιμένω καρτερικά να έρθει η κυρία Καλέργη στο ring. Εδώ, συγγνώμη. Αν είναι γι' αυτό, Μαριάννα μου, να περιμένω όσο θες να περιμένω. Μίλησε για εσένα και για το σώμα σου με τα καλύτερα λόγια, κύριε Κωστέτσο. Έχει ένα τόσο ωραίο, σεξι σώμα, χυμώδης, που χωρίς να είναι κοκαλιάρα, είναι προκλητικά σεξι, αλλά ταυτόχρονα είναι και παιδάκι μαζί. Όπως ξέρετε, αθλήτρια είμαι. Υδρότας, κούραση, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά τα λατρεύω στη Μαριάννα. Κυρίες και κύριοι, το The Battle 7 έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού 21 Δεκεμβρίου στο Κρυσό Τάκι Βοτό με Μιχάλη Αρναούτη.